με τη φράση πως ο χειμώνας που έχουμε μπροστά μας δεν θα είναι το ίδιο δύσκολος για όλους, η πρόεδρος του Σωματείου Σχολικών Καθαριστριών, Ιωαννίνων, περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν δεκάδες εργαζόμενοι στη σχολική καθαριότητα στον Δήμο Ιωαννιτών και σε άλλους περιφερειακούς δήμους. 2 μήνες μετά την έναρξη της σχολικής περίοδου, όπως είπε, τα προβλήματα δεν έχουν επιληθεί. Οι επιπλέον προσλήψεις έχουν μείνει στα χαρτιά, ενώ η υγειονομική κατάσταση επιβαρύνεται διαρκώς, με εργαζόμενους να βρίσκονται σε καθεστώς αναρρωτικών αδειών και τα κενά τους να μην καλύπτονται. Η κυρία Ηλία, σε συνέντευξη που παραχώρησε εν ώψη της απεργίας της Τετάρτης, αναφέρθηκε στη συνέχιση ενός καθεστώτος πλήρους εργασιακής ανασφάλειας στους δήμους της περιοχής. Όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 20 χρόνων και τα κόμματά τους, είτε με τις συμβάσεις έργου που εργαζόμασταν πολλά χρόνια, είτε σήμερα με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, το μόνο που κάνουν είναι να ανακυκλώνουν την ανεργία, να δημιουργούν ανασφάλεια και φόβο για το αν θα είμαστε στις δουλειές μας, με τι όρους θα είμαστε και τελικώς αν θα δουλεύουμε και τα καταφέρουμε, πώς να ζούμε με το άγχος να συνεχίζουμε για το αν θα έχουμε δουλειά την επόμενη χρονιά. Μας στέλνουν με μισή δουλειά, μισή ζωή, όπως πράττει εδώ και χρόνια ο Δήμος Ζήτσας και Μετσόβου. Τώρα στον ίδιο δρόμο ακολουθεί και ο Δήμος Ιωαννιτών. Για να τους πούμε και ευχαριστώ που μας έριξαν ένα ξεροκόμματο. Ο Δήμος Ζήτσας να μην δίνει το ανθυγινό επίδομα, με τις συναδέλφισσες να αντικρίζουν στο μισθό τους το περιβόητο ποσό των 200 ευρώ για ένα ολόκληρο μήνα. Στα Γιάννενα οι συναδέλφισσες 3 ώρες δουλεύουν σε 2 σχολεία με μεγάλες αποστάσεις, το ένα σχολείο από το άλλο, βάζοντας το χέρι βαθιά στην τσέπη για να πληρώσουν τη μετακίνηση. Ενώ οι συναδέλφισσες πλήρους απασχόλησης φορτώνονται μέχρι και 6 σχολικές μονάδες λόγω COVID, χωρίς να έχουν κανένα ωράριο στη δουλειά τους. Μας πιπιλίζουν από το πρωί ως το βράδυ για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Για το πώς θα ξεπαγιάσουμε μέσα στα σπίτια μας, πώς δεν θα μπορούμε να έχουμε ένα πιάτο φαΐ, πώς θα μαθαίνουμε να ζούμε στο σκοτάδι. Εμείς όμως οι καθαρίστριες των Ιωαννίνων γνωρίζουμε ότι αυτός ο χειμώνας δεν θα είναι δύσκολος για όλους. Γι' αυτό και από τον Ιούλιο μπήκαμε μπροστά και οργανώσαμε τη μάχη μας και δώσαμε και την επιστολή και στείλαμε πραγματικά μήνυμα σε όλους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της περιοχής μας να αναγκαλιάσουν τις πρωτοβουλίες και τον αγώνα μας